Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε τα οικονομικά μας θέματα. Η κυρία Μαρία Μίχου, οικονομολόγος, είναι εδώ. Καλησπέρα, κυρία Μίχου, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, κύριε Χατζημίση. Καλή χρονιά με υγεία σε εσάς, στους συνεργάτες του καναλιού, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, σε όλο τον κόσμο. Μια χρονιά με υγεία, ελπιδοφόρα, δημιουργική και με αισιοδοξία. Όσο μπορούμε να αισιοδοξούμε, να ευχηθούμε και στον Ιωάννη και στην Ιωάννα. Χρόνια πολλά, είναι η μέρα τους σήμερα. Είναι και υγεία. Πολύ. Είναι και πολύ, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να έχουμε λιγότερη φορολογία το 2015, αν είναι αυτό εφικτό. Να ευχηθούμε και είναι απαραίτητο να γίνει κιόλας. Ναι, έτσι. Γι' αυτό το ευχόμαστε. Έτσι το λέμε. Ελπίζουμε δηλαδή. Πάντα ότι θα σε ακουστούμε. Δεν είναι απλά ευχή. Τι αλλαγές έχουμε λοιπόν για τη φορολογία μέσα στο 2015, από τώρα. Από την 1η-1η του 2015, δηλαδή ήδη αυτά έχουν δρομολογηθεί και ισχύουν. Έχουμε μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Εδώ να πούμε ότι αυτό που θα δουν συνταξιούχοι και μισθωτοί που έχουν εισόδημα συνολικό ετήσιο πάνω από 12.000 ευρώ, μία αύξηση που θα είναι περίπου στα 70 ευρώ λόγω της μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης. Είναι ένα πρώτο δεδομένο που έχουμε. Δεύτερο, θα έχουμε διαφορετικό τρόπο φορολόγησης των αγροτών, δηλαδή θα προσδιορίζεται διαφορετικά το εισόδημά τους, καταργείται ο αντικειμενικός προσδιορισμός. Επίσης, χάνουν το αφορολόγητο των 9.550 ευρώ που είχαν όπως και οι μισθωτοί και οι άνεργοι. Άρα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με 13%. Φυσικά έχουν δικαίωμα να αφαιρέσουν τις παραγωγικές τους δαπάνες. Θα έχουμε κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για εισόδημα από ακίνητα, 1,5% για ενίκια μέχρι 300 τετραγωνικά μέτρα και 3% για ενίκια στο εισόδημα από ενίκια 300 τετραγωνικά μέτρα και πάνω όταν είναι το ακίνητο. Αλλά αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης από 10% σε 11% για το εισόδημα στα ακίνητα. Θα έχουμε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με 26% των ατόμων, των φορολογουμένων, που είναι μισθωτοί με μπλοκάκι. Ναι. Και το τέλος επιδιδεύματος από 500 σε 550. Εδώ έχουμε μια σημαντική αλλαγή, επιβαρυντική για αυτή την κατηγορία των φορολογουμένων. Επίσης, κάτι σημαντικό για όσους ήταν άνεργοι που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΕΔ κατά το 2014. Ή επίσης ήταν φοιτητές και είχαν εισόδημα από περιστασιακή απασχόληση και προκύπτει από τη διαβίωσή τους τα κμαρτή δαπάνη, τότε για τη διαφορά αυτή του εισοδήματος με την τα κμαρτή δαπάνη θα φορολογηθούν με 26%. Επίσης, μια σημαντική αλλαγή επιβαρυντική. Επίσης, καταργείται η διαδικασία του αυτοελέγχου, η περίφημη αυτοπεραίωση, ναι, ναι, που υπήρχε για τις επιχειρήσεις μέχρι 300.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα. Τελειώνει λοιπόν η αυτοπεραίωση για τη χρήση του 2014, ισχύει από 1η-1η του 2015. Και ακόμη κλείνοντας, μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα, ευχαρίστως να πούμε την επόμενη φορά και για νομικά πρόσωπα, για τα τέλη κυκλοφορίας, αυτό το ευνοϊκό καθεστώς που ίσχυε για το 2014 δεν θα ισχύσει για το 2015, δηλαδή ανάλογα με τους μήνες κυκλοφορίας να προσδιορίζονται και τα τέλη κυκλοφορίας. Για τη στίβα των αποδείξεων που έχουμε μαζέψει, δεν υπάρχει τίποτα? Φυσικά υπάρχει, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Αντί λοιπόν για το 25% την συγκέντρωση των αποδείξεων, το 25% του εισοδήματος, τώρα οι αποδείξεις που θα συγκεντρώνουμε θα καλύπτουν το 10% του εισοδήματος και αν τυχόν και δεν τις καλύψουμε, η διαφορά θα φορολογείται με 22%. Βεβαίως, γιατί όχι. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις μικρές επιχειρήσεις. Έχουμε απαλλαγή από ΦΠΑ. Είναι μία διάταξη την οποία όσοι επιθυμούν θα πρέπει να ασκήσουν αυτό το δικαίωμά τους μέχρι τις 12/1, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα που μας έρχεται. Μπορούν λοιπόν να εξαιρεθούν από το καθεστώς του ΦΠΑ. Περίπου 450.000 υπολογίζονται οι μικρές επιχειρήσεις αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει να το δηλώσουν στη ΔΟΗ με το έντυπο της μεταβολής και θα πρέπει οπωσδήποτε την προηγούμενη χρονιά του 2014 να μην έχουν υπερβεί τα 10.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα. Δεν συμπεριλαμβάνεται βέβαια στα 10.000 ευρώ ο ΦΠΑ.
μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το δεδομένο. Ουσιαστικά θα εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης και τιμολόγια, αλλά πάνω θα αναγράφεται χωρίς ΦΠΑ απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα επωφεληθούν από την έλλειψη, δηλαδή δεν θα έχουν γραφειοκρατία, θα μειωθεί το κόστος της λογιστικής παρακολούθησης. Όμως εδώ να πούμε ότι δεν θα αποδίδουν φυσικά ΦΠΑ ένα τρίμηνο. Εδώ όμως να πούμε ότι δεν θα έχουν δικαίωμα να εκπέσουν φυσικά και το ΦΠΑ των δαπανών. Mm-hmm. Όποιος επιθυμεί μπορεί να το κάνει, είναι προαιρετική η ένταξη σε αυτό το καθεστώς. Αν θα ενταχθεί όμως θα παραμείνει 2 χρόνια σε αυτό το καθεστώς βέβαια, το ειδικό κατά κάποιο τρόπο, της απαλλαγής του ΦΠΑ και οπωσδήποτε θα πρέπει να παρακολουθεί τα τιμολόγια του, να τα συγκεντρώνει, όχι όμως να τα υποβάλλει ανατρίμηνο. Αν ξεπεράσει στη διετή όμως τα 10.000 ευρώ σε ακαθάριστα έσοδα, πάλι θα ενταχθεί κανονικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Μάλιστα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αν είναι θετικό ή όχι τελικά αυτό το μέτρο. Κοιτάξτε, όσοι έχουν μικρές δαπάνες στην επιχείρησή τους, δηλαδή έχουν περιορισμένο αριθμό δαπανών και κυρίως έχουν έσοδα και τα οποία είναι πολύ χαμηλά, θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν για να αποφύγουν να υποβάλουν ανατρίμηνο τις περιοδικές τους δηλώσεις. Θα είχαν και θα έχουν, αν το επιλέξουν, μια μείωση του κόστου mm-hmm. παρακολούθησης της επιχείρησής τους. Κατά περίπτωση, λοιπόν, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν θα εισπράττουν ΦΠΑ, δεν θα αποδίδουν, αλλά δεν θα εκπίπτουν και το ΦΠΑ των δαπανών. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τη συνταξιοδότηση για τον ΟΑΕ. Είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, λοιπόν. Ο 4093 του 2012 προσδιόρισε τα όρια ηλικίες και θεμελίωσης, ουσιαστικά τα δεδομένα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όρισε το 62 και 40 έτη ασφάλισης ή το 67 και 15 έτη ασφάλισης. Θα πούμε όμως 2 πράγματα για αυτούς που θεωρούνται παλαιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή που έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31 Δοδεκάτου του 1992. Μπορούν να αξιοποιήσουν 3 δεδομένα, τα πιο σημαντικά αναφέρουμε. Είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης μέχρι 31 Δοδεκάτου του 2010, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Επίσης, όσοι συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31 Δοδεκάτου του 2012, αλλά εδώ πρέπει να συμπληρώσουν το 60 έτος της ηλικίας τους, και όσοι συμπλήρωσαν 15 ετία μέχρι 31 Δοδεκάτου του 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 15 έτη ασφάλισης και όχι με 17. Στους νέους ασφαλισμένους όμως, από 1η-1η του 1993 και μετά, είναι τα όρια που περιγράψαμε, τα 17 και 67, τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 67, 40 έτη ασφάλισης και 62, και μία διευκρίνηση εδώ, ότι όσοι και από τους νέους ασφαλισμένους έχουν 15 έτη ασφάλισης μέχρι 31 Δοδεκάτου του 2012 και 65, επίσης μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και αυτοί, έστω και αν βγαίνουν μετά την 1η-1η του 2013. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα την επόμενη Τετάρτη, κυρία Μίχου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και πάλι καλή χρονιά.